Στην πόλη της Καβάλας θα διοργανωθεί από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου το πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο WasteNet με θέμα τις βιώσιμες λύσεις στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο της εδαφικής συνεργασίας. Σκοπός του Επιστημονικού Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει την πλέον ενημερωμένη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση των φυσικών συστημάτων και ιδιαίτερα των τεχνικών υγροβιοτόπων, καθώς και άλλων χαμηλού κόστους τεχνολογιών επεξεργασίας λιμάτων. Μέσω του συνεδρίου επιτυχάνεται η διάχυνση αυτών των εναλλακτικών λύσεων στην επιστημονική κοινότητα, στον χώρο της αυτοδιοίκησης και γενικότερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Το συνέδριο αποτελεί τη βασική καταλυτική δραστηριότητα του έργου WasteNet Δίκτυο χωρών Μαύρης Θάλασσας για την προώθηση της ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω φυσικών συστημάτων, στο οποίο η ΔΕΙΑ είναι ο επικεφαλής εταίρος και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ο επιστημονικός συντονιστής. Το συνέδριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης των λιμάτων στους μικρούς ορεινούς και με ορεινούς οικισμούς μας. Είναι αδύνατον, είναι ασύμφορο και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και οικολογικό να κάνουμε φαραωνικά πλέον έργα. Πρέπει να πάμε στις σύγχρονες μεθόδους φυσικής, αν θέλετε, διαχείρισης αυτών των λιμάτων με επιστημονικούς όρους και μεθόδους που οι υπόλοιποι στον πολιτισμένο κόσμο τις ακολουθούν τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας, να βγάλουμε ιδεολειψίες και αιμονές από πάνω μας και να καταλάβουμε τι. Ότι τα φυσικά συστήματα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι φθηνότερα είναι χειρότερα. Είναι ακριβώς αυτό. Η ίδια η φύση μπορεί να αυτοπροστατεύεται εάν εμείς δεν τη δηλητηριάζουμε με τις παρεμβάσεις μας. Μια φορά οι κοινωνίες αντιδρούν με μια ιδεολειψία και μια αιμονή και μια στήρα άρνηση που οφείλεται περισσότερο στην άγνοια, στην έλλειψη εμπιστοσύνη και στην έλλειψη επικοινωνίας με τη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης των λιμάτων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό συνέδριο. Θα μας δώσει γνώση, θα μας δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τις αγωνίες μας και να πάρουμε δουλειά για το σπίτι μας. Γι' αυτό έχουν νόημα αυτά τα συνέδρια, όχι απλώς να βρισκόμαστε και να συζητάμε, αλλά και μετά να συναποφασίζουμε για συγκεκριμένες δράσεις. Πράγματα ρεαλιστικά. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να κάνουμε χωρίς να περιμένουμε φοβερές και τρομερές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες δεν θα έρθουν εύκολα και δεν θα έρθουν από το πουθενά. Νομίζω ότι η επαρχία και η Δήμαρχη έχει φύγει με βήματα μπροστά, όπως λέτε και εσείς. Αποτέλεσμα, στις τελευταίες συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ, αποδείχθηκε ότι οι σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήματος της επαρχίας είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι είναι στην ίδια την Αθήνα, όπου ο κοινός, θα το πω σε αργό, κουλουβάκα τα γίνεται και τα αλλάξει μπερδέματα. Το Δήμο Καβάλας ήδη θα ξεκινήσουμε από τον ορεινό όγκο, κάτω από 2.000 κατοίκους, αλλά ευελπιστούμε να μπορέσουμε, γιατί αυτό θα φτάσει μέχρι τις 30.000 κατοίκους, σε μακροχρόνια, να πάρουμε να αντικαταστήσουμε τα, όπως είπαμε, τα καινούργια συστήματα φαραωνικού τύπου, που θέλουν φοβερές εγκαταστάσεις, κοστοβόρες, ενεργοβόρες, και θέλει πολύ προσωπικό, γιατί με τα σημερινά δεδομένα αυτά δεν γίνονται. Θα κοιτάξουμε να τα εφαρμόσουμε και στο υπόλοιπο Δήμο. Πώς θα εκμεταλλευτούμε τα λίμματα τα οποία υπήρχαν στον ορεινό όγκο σε μικρούς οικισμούς. Αυτό είδαμε ότι το απαντά αυτός ο τρόπος εκμετάλλευσης των λιμάτων. Ποιος τρόπος? Ο τρόπος επεξεργασίας των λιμάτων με φυσικό τρόπο. Μπορεί αυτός είναι ανέξοδο. Στην Νέα Μάδη το παράδειγμα που χρησιμοποιείται αυτός ο τρόπος στοιχίζει 3 ευρώ ανακάτοικο ετησίως αυτός ο τρόπος. Έχει πολύ σημαντικό στόχο να αναδείξει τα φυσικά συστήματα και ειδικότερα τους τεχνητούς υγροτόπους ως εναλλακτικά συστήματα στην επεξεργασία των λιμάτων, με στόχο πάντοτε να καταφέρουμε να τα αναδείξουμε στους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν για τέτοιου θέματα, όπως είστε εσείς σήμερα εδώ. Άρα θεωρούμε ότι το συνέδριο αυτό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από αύριο, δεν θα συγκεντρώσει μόνο επιστήμονες, δεν θα συγκεντρώσει μόνο ερευνητές, αλλά θα συγκεντρώσει και διαχειριστές, όπως εσείς, για να δουν πραγματικά πώς σχεδιάζουμε τέτοιου τύπου συστήματα.
ήδη από αυτό το συνέδριο το όφελος της ΔΕΙΑΚ θα είναι μία μελέτη η οποία αν μπορέσει η διοίκηση και την εντάξει σε ένα πρόγραμμα το οποίο στο πέμπτο κοινοτικό πλαίσιο το οποίο τρέχει και θα έχει για αυτές τις δράσεις χρήματα, εάν μπορέσει και το εντάξει και υλοποιηθεί αυτή η μελέτη για χρήση αυτού του συστήματος στην Παλιά Καβάλα. Τι το καλύτερο τώρα από αυτή τη στιγμή σε ένα χωριό όπως είναι η Παλιά Καβάλα φυσικού κάλους αυτή τη στιγμή και όλα τα χωριά του ορεινού όγκου, αυτά τα λίμματα να μην φεύγουν ανεξέλεγκτα στον υδροφόρο ορίζοντα ακόμα, αλλά να συλλέγονται και να απολυμένονται με φυσικό τρόπο.